Μας δείμε. Δυστυχώς η τραγωδία συνεχίζεται. Μία βάρκα που επέβαιναν 110 πρόσφυγες, όταν θα έπρεπε να είναι το πολύ 30 στη συγκεκριμένη βάρκα, η οποία κάθε άλλο παραξιόπλο ήταν, έφτασε στο Φαρμακονήσι με ένα παιδί 8 χρονών δυστυχώς νεκρό. Κατά τη διάρκεια από πληροφορίες που έχω, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έμπαινε θάλασσα στο σκάφος. Υπήρχε τόσος πολύ συνωστισμός που το παιδί ήπιε θάλασσα και πνίγηκε στη διαδρομή. Τι λες τώρα, ήταν το νερό τόσο πολύ μέσα στη βάρκα που πνίγηκε το παιδί μέσα στη βάρκα? Έτσι ακριβώς. Αυτές είναι πληροφορίες από συνεπιβαίνοντες στη βάρκα που έφτασαν στο Φαρμακονήσι. Η σωρός του παιδιού αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Λέρο, στο νησί μας, και θα μεταφερθεί στην Ρόδο για νεκροψία. Δυστυχώς, αν χρειάζονται δραστικά μέτρα για να μην συνεχιστεί αυτή η τραγωδία. Μιλάμε για τραγωδίες καθημερινές, είτε είναι μικρά παιδιά είτε μεγάλοι άνθρωποι. Πόσο έχει στο νησί απάνω, Δήμαρχε, τώρα? Στο νησί χθες περίπου έφυγαν 700 άτομα, καθημερινά έρχονται 500 και παραπάνω. Κάθε μέρα. Και δεν μου λες κάτι τώρα, πες μου ειλικρινά, γιατί αυτό τα ξέρεις, μπαίνουν σε μια ρουτίνα, σου βγαίνουν κάθε μέρα 500 καινούργοι. Τι κάνεις εκεί, πώς τους ταΐζεις, πού τους βολεύεις, τι 500 είναι 15.000 το μήνα, έτσι? Πλάκα μου κάνεις. Είναι φοβερά νούμερα. Είναι μεγάλος ο αριθμός πλέον των προσφύγων. Τα μέσα που έχουμε είναι ελάχιστα. Σαν Δήμος προσπαθούμε με λιπέστατο προσωπικό, με μηδέν χρήματα, σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, με τους εθελοντές, με την Εκκλησία, όλοι μαζί μέχρι τώρα δίνουμε λύση. Όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε άσχηρες καιρικές συνθήκες. Από Πέμπτη και μετά θα έχει 7-8 μποφόρα λίμωνο, τους απνιγούν όλοι. Έτσι, ακριβώς, όσοι βγουν στη θάλασσα. Είχαμε την επίσκεψη των δύο υπουργών, του κυρίου Μουζάλα και του κυρίου Τόσκα, στο νησί μας την περασμένη εβδομάδα. Απαιτούμε άμεση λύση, ούτως ώστε να υπάρχει ο χώρος πρώτης υποδοχής, ο κατάλληλος, για να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί το κύμα αυτό, το αυξημένο των προσφύγων, δεν θα σταματήσει. Από ό,τι ακούω και από ό,τι φαίνεται, είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι περιμένουν απέναντι. Λοιπόν, καλημέρα, Δήμαρχε. Καλά κουράγια. Ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν μου λες, Δημήτρη. Πολιτικός δεν είναι αυτός που πρέπει να βλέπει ένα-δύο χρόνια τουλάχιστον μπροστά. Να προβλέπει. Ναι. Λοιπόν, επειδή είστε και φιλόξενοι, ναι, και επειδή είστε και για μένα δίκαιοι και αξιοκρατείς δημοσιογράφοι, ναι, θα πω κάτι τώρα, το οποίο τώρα έφτασε η στιγμή να το πω. Ναι. Βγάζουν τα καναλάκια τα συστημικά, και δεν μιλάω για εσάς, το μωρό. Στο κύμα το πνιγμένο. Και αυτό γίνεται στο Facebook και στο Twitter. Εκατομμύρια link. Πρόσεξε. Πριν από 1,5 χρόνο, ένας ήθελε το μετανάστη να φεύγει κατευθείαν. Να μην έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, αλλά να φεύγει κατευθείαν. Να φεύγει κατευθείαν. Yeah. Και ήθελε τότε το Δουβλίνο 3, την αλλαγή του σύμφωνου μετανάστευσης και τη συνθήκη Σέγγεν. Και τόλμησε τότε και έκανε μια απεργία πείνας ο Μισελογιαννάκης. Τον εκλεβάσανε, του κάνανε, του δείξανε. Μετά από πόσο καιρό τώρα, δεν κάθομαι να ανέχομαι εγώ το χλεβασμό που κάνανε του κάθε γραφικού, τότε που λέγανε σάντουιτς έτρωγε, όταν είχα την τσάντα με τα φάρμακα που έχω στη Βουλή μέσα, πάντα η ίδια. Έτσι, γιατί τράβηξα 2 χρόνια του Ζούγκρου στα πάθη, το λέω και να κρίζω, 1000 συγγνώμη για το κοινό, ναι, που με ακούει, χλεβασμούς και 1002, όταν είχα προβλέψει τότε ότι αυτή η ιστορία έπρεπε στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, αν δεις την εξωτερική πολιτική και τις ζητήσεις, τότε τα βλέπεις αυτά. Αν τότε είχε πετύχει ο αγώνας που φώναζα, θα έρθει προσφυγικό, θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν εδώ, αλλά βρείτε τρόπο να φύγουν γρήγορα, τότε δεν θα ήταν τα πράγματα. Ντροπή λοιπόν σε αυτούς τώρα που βγαίνουν και βάζουν μωρά και τα χαϊδεύουν και κάνουν ευαισθησίες. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πω. Τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Απλώς ήρθε η ώρα, γιατί υπάρχει Θεός. Εγώ είμαι Ορθόδοξος. Υπάρχει Θεός
Και σήμερα υπήρξε μια αποκατάσταση 2 ετών χλεβασμού, να πούμε. Δεν μίλησα. Σήμερα όμως ήρθε η ώρα και μίλησα. Καλά, δεν ήσουν ο μόνος εσύ, Γιάννη, που είχες πει ότι υπάρχει πρόβλημα με το προσφύγιο. Εντάξει, ρε παιδί, τότε. Από εκεί πήρα. Ο χλεβασμός, Γιάννη. Αλλά στο χλεβασμό για τα φάρμακα. Για τα φάρμακα. Για τα φάρμακα. Δεν συνεχίζουμε ανάποδα τώρα. Όχι, σε αγαπούμε, σε εκτιμούμε. Αλλά όλο αυτό είχε γίνει διότι σε μια ζωντανή σύνδεση είχε πει για έναν καφέ. Όλο αυτό το θυμάστε ότι. Και εκείνη η ουσία τώρα είναι το πρόβλημα. Το μωρό τώρα που βγάζει αυτό. Και μου βάζει εικόνε τώρα και μουσική. Μου σκηνοθετεί μια ζωή που εγώ τότε έπαιζα. Δεν ήξερα ότι θα χλεβαστώ. Δεν ήξερα τότε τα άρθρα τη κυρία Ακρίτα και τη κάθε κυρία Ακρίτα ότι γράφανε για μένα. Η απάντηση ήρθε. Γιατί υπάρχει Θεό, φίλε μου. Και να ξέρει ότι τα καθαρά χέρια, η καθαρή τσέπη και ο καθαρό λόγο δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ναι. Αυτό είναι λίγο ψηλό άσχετο με το προσφυγικό πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά, καλά, ναι. Καλά. Εντάξει, όχι, είπε τη γνώμη του πάντως. Εδώ είτε, είμαστε, εδώ είμαστε. Καημό. Θα τα βλέπετε όλα. Το είχε καημό ο Γιάννης. Τα βλέπετε. Εντάξει, ναι, σεβαστό. Αλλά δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι είναι τεράστιο το κύμα προσφύγων και δεν μπορεί να. Και κινδυνεύει να μας πνίξει όλους. Είδες χθες τη Μέρκελ στο παλάτι. Έδωσα λύση. Είπα τρία πράγματα πρέπει να γίνει. Προσπαθεί. Προσπαθεί, πα και γίνει. Δεν τα περνάω έτσι. Απλώς είναι τώρα το έχουν βάλει και οι Τούρκοι σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Διαπραγματεύονται και τη. Οι Τούρκοι, παιδί μου, διαπραγματεύονται 45 εκατομμύρια Τούρκους να πηγαίνουν στην Ευρώπη ελεύθερα. Yeah. Ανταλλάσσοντας 1 εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες που στα παράλια. Αυτό κάνουν. Και όχι μόνο. Λοιπόν, οι Τούρκοι τίποτα δεν θα συμφωνήσουν τουλάχιστον μέχρι τις 2 Νοεμβρίου που είναι οι εκλογές. Τίποτα. Για να μην έχουμε τώρα αυτά τα πάντα. Είδες τις καρέκλες του Ερντογάν. Ήταν τρομερό. Ήταν αυτό, ρε παιδιά. Στο παλάτι αυτό δεν ήταν. Ήταν αυτό το πράγμα με τη Μέρκελ. Με τη Μέρκελ. Αισθάνθηκαν ντροπή, ας πούμε. Που έχει δίκιο ο Λοβέρδος. Πρόσεξε. Που έχει δίκιο. Μπράβο, ρε Ανδρέα. Που έχει δίκιο. Δεν το λέει αυτό, το πω εγώ. Το κάνω εγώ τώρα, Παπαλίτσι. Είπε ότι θέλω να φτιάξω. Τον Παπαλίτσι το λέμε στην Κρήτη. Υποστηρικτικό είναι. Ναι, ναι, ναι. Υποστηρικτικό. Προσέξτε, να δείτε τι μεγάλη κουβέντα που ο Ανδρέας τώρα. Είπε ότι κάνω, λέει, το λευκό οίκο μου, διότι οι συνθήκες που υπάρχουν τώρα, αυτές που είδε ξέρε χθες, είναι άθλιες. Φαντάσου. Υπάρχει δήλωσή του. Είναι άδειες, αυτές οι νίκες λένε άδειες. Παιδιά, βρείτε τη φωτογραφία, δηλαδή. Είναι άδειες. Τότε αυτό το πράγμα μου είχε δημιουργηθεί. Με τα μάρμαρα, τα σκαλιστά, 20.000 τετραγωνικά. Και την έκταση. Την έκταση. Ναι, την λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από στοιχεία που έβγαλε η ύπατη αρμοστία. Γιατί στην Ελλάδα μας αρέσουν πάντα οι υπερβολές. Μόνο το 20% είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Ναι. Για να ξέρουμε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε και γιατί ενώ στην αρχή φάνηκε κάποια άλλη πολιτική στην Ευρώπη, ξαφνικά έκλεισε αυτή η πολιτική και ξαναπήγαμε στα κλειστά σύνορα. Το τρίτον είναι ότι, που είναι θετικό εφόσον γίνει, ότι επιτέλους η Frontex να γίνει και δύναμη αποτροπής. Διότι αυτή τη στιγμή η Frontex είναι απλά δύναμη καταγραφής. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν εμποδίζει το να έρθουν παράνομοι, όχι πρόσφυγες πλέον, μετανάστες. Απλά τους καταγράφει και ξέρουμε πόσοι μπαίνουν. Ναι. Ενώ πρώτα μπαίνανε κρυφά και δεν ξέραμε. Ναι. Εάν γίνει και δύναμη αποτροπής, με ενίσχυση βεβαίως, γιατί δεν φτάνει. Τι να τους κάνει, δηλαδή, άρα... να τους πνίγει. Όχι να τους πνίγει. Όχι να τους πνίγει. Εκεί είναι η ιστορία. Εκεί δεν είναι τώρα, να δεν συνεργαστούμε εμείς με την Τουρκία. Η Ευρώπη πρέπει να επιβάλλει στην Τουρκία. Ακριβώς από εκεί που την Τουρκία περνάνε όλα. Βεβαίως θα αυτό δεν είναι το ένα δις, αγαπητοί κύριοι. Θα πάρει πολλά λεφτά η Τουρκία. Ναι. Μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε για την Τουρκία, αλλά στην εξωτερική της πολιτική οι άνθρωποι που την ασκούνε και πλην των υπουργών που αλλάζουν από εκεί και κάτω δεν αλλάζει κανείς, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι άνθρωποι με απίστευτες σπουδές σε απίστευτα φανερά και μη φανερά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ωραία. Φανερά τώρα, και μη φανερά.